Είτε παιδί είτε μεγάλο, ήταν πολύ επικίνδυνο. Ήμασταν τυχεροί που δεν βρισκόταν κανένα εκεί πέρα, δεν καθόταν κάποιο εκεί πέρα. Την τύχη με το μέρο του είχαν οι μαθητέ και οι δάσκαλοι του νεοανεγυρώμενου δεύτερου δημοτικού σχολείου Ατσιποπούλου στο Ρέθυμνο, όταν άγνωστο τοπό αποκολλήθηκε και έπεσε ευτυχώ όχι στα κεφάλια του, αλλά πάνω σε θρανίο και καρέκλα ένα μεγάλο παράθυρο μαζί με τα αλουμίνια. Το απίστευτο αυτό περιστατικό που σήκωσε στο πόδι εκπαιδευτικούς και Δήμο συνέβη χθες μετά το πρώτο διάλειμμα, όταν οι μαθητές είχαν επιστρέψει στις σχολικές αίθουσες. Είναι ένα μικρό γραφείο βοηθητικό, στο οποίο συνήθως πάνε συνάδελφοι και διορθώνουν ή έχουμε συναντήσεις με γονείς ή έχουμε κάποια, μπορεί να έχουμε κάποιο παιδάκι να το βοηθάμε να το κάνουμε ενισχυτική διδασκαλία. Έτυχε εκείνη την ώρα. Ευτυχώς δεν ήταν κανένας. Οφείλεται στην κακή χρήση των κουφωμάτων. Το συγκεκριμένο παράθυρο το άφησαν, ενώ φυσούσε δυνατός αέρας, το άφησαν πάρα πολλές ώρες ανοιχτό με ανάκληση. Μια βίδα έφυγε από τη θέση της και έπεσε. Σοκαρισμένη διευθύντρια του σχολείου υποστηρίζει στην Κρήτη TV πως το συγκεκριμένο παράθυρο ήταν κλειστό όταν ξαφνικά αποκολλήθηκε και έπεσε, ενώ ακόμα και σήμερα, όπως λέει, διακατέχεται από φόβο όταν ανοίγει ένα από τα παράθυρα του σχολείου για να αεριστούν οι αίθουσες. Στη γραφεία και αυτό, χτες το πρωί δεν μπήκε κανένας, δεν τη χρησιμοποιήσει κανένας πριν πέσει το παράθυρο. Αυτό μπορούσε να έχει συμβεί ίσως και κάποια άλλη ώρα που να ανοίγαμε να αεριστεί λίγο χώρος. Δεν μπορούμε να έχουμε πάντα το νου μας να μην ανοίγουμε ποτέ τα παράθυρα, γιατί μπορεί κάτι να συμβεί. Η πτώση του παραθύρου όμως έφερε στο προσκήνιο και άλλα μικροπροβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολείο, το οποίο κατασκευάστηκε τη διετία 2019-2020 και το οποίο ακόμα δεν έχει παραδοθεί επίσημα στη Δημοτική Αρχή. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο όμως ίσως και να κρύβει, αν όχι κακοτεχνίες, σίγουρα αστοχίες. Υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα σε αλουμίνια, σε κάποιες υγρασίες που αυτές βέβαια έχει στείλει επιστολή η τεχνική υπηρεσία και θα αποκατασταθούν από τον εργολάβο αφού δεν έχει γίνει η οριστική παραλαβή του έργου. Σε κάθε περίπτωση η Δημοτική Αρχή διαστόματος του Αντιδημάρχου Παιδείας καθιστά σαφές πως δεν πρόκειται να παραλάβει επίσημα το έργο στα τέλη του χρόνου εάν νωρίτερα ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τα όποια προβλήματα έχουν ανακύψει. Δεν θα παραλάβουμε το σχολείο αν δεν είναι ελεγμένο και να έχουν φτιάξει όλα αυτά τα θέματα που οφείλονται σε κακοτεχνίες. Είναι υποχρεωμένος ο εργολάβος να τα φτιάξει. Το Σχολείο Υψηλών Προδιαγραφών που λειτουργήσε για πρώτη χρονιά πέρυσι φιλοξενεί 225 μαθητές.